καταφέραμε έστω και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ιστορική. Το παίξαμε στα ίσα. Ελπίζω και οι άλλες ομάδες να το παίζουν στα ίσα. Μας είχαν όλους τελειωμένους, μας είχαν όλοι τελειωμένοι, αλλά πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι μέχρι το τέλος μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι άλλο ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό με την αναγέννηση. Από ό,τι ξέρω, ο Απόλλωνας Γλυκάδος χάνει 3-2. Όμως στεναχωριέμαι γιατί αυτή η ομάδα που λέγεται Λέων Αλυσσός, που ήρθα φέτος με λίγα παιδιά και έτσι και χωρίς μεγάλο μπάτσερ, να θέλουν όλοι να τη ρίξουν. Παράδειγμα, άκουγα τις τελευταίες 3 εβδομάδες ότι αυτός που θα σωθεί είναι ο Πανιόνιος. Ξεχωριστά ότι χάσαμε εμείς, έτσι. Ήδη λέει ότι έχει πάρει τα 4 παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι μια ομάδα μα θέλει να σωθεί, δεν ζητάει κανένα παιχνίδι και παίζει αυτό που ξέρει μέσα στο γήπεδο. Αυτά. Εσύ απεσόβησες το 1-1, έκανες μια φοβερή απέκρουση. Δίκαιη νίκη της ομάδας, σου θεωρείς σήμερα. Εννοείται αυτό, δίκαιη. Εντάξει, παίζει και τερματοφύλακας. Αν και πιεστήκατε στο τελευταίο 20 λεπτό, πολύ. Στο τελευταίο 20 λεπτό, εντάξει, ήταν μια φάση που δεν μπορώ να την πω, αλλά μου είπε ο Αλεξόπουλος, αυτοί που χάσανε τα παιδιά, βγήκα να βγάλω να πάρω τη σέντρα και με σπρώξανε 3 άτομα. Εντάξει, μέσα στη μικρή περιοχή πιστεύω ότι όταν σπρώχνει σαν τερματοφύλακα είναι φάουλ. Αν έμπαινε τον γκολ τώρα στο 92, ήταν μια κατηγορία για μας. Που μπορούσε να το δώσει το φάουλ και να τελειώσει έτσι. Αλλά όλα καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά. Παίξανε δίκαια, παίξανε για την ομάδα τους, όλα καλά.